όχι με οικονομικό έλλειμμα, αλλά με πλεόνασμα 2.572 ευρώ, ολοκληρώθηκε το έτος 2012 για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Τα στοιχεία του ενιαίου ισολογισμού έδωσαν ο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνη, κ. Αστέριο Φαρμάκη, και αναπληρωτή διοικητή ψυχιατρικού τομέα, κ. Μανώλη Κοσμαδάκη. Το κεντρικό μήνυμα αυτή τη διαδικασία υλοποίηση προπολογισμού για τη χρήση του 12 μιλάμε, έτσι, όλο το 12 όπου για πρώτη φορά έχουμε ένα ενιαίο ισολογισμό διότι έχουμε ένα νοσοκομείο μετά την νομική κατάργηση του ψυχιατρίου και την ενοποίησή του ένταξή του ως ψυχιατρικού τομέα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. αυτός ο ισολογισμός περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία, δηλαδή είναι ενοποιημένος, μιλάμε στην ουσία για τον ισολογισμό δύο νοσοκομείων, σε ένα, και για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου, μιλάμε για το πρόσθετο δε όχι μόνο μηδενίσαμε το έλλειμμα, αλλά έχουμε και πλεόνασμα. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, την προ προηγούμενη, είχαμε πει, μόλι ήρθε με του βέβαια τότε τα χωριστά, ψυχιατρικό και γενικό νοσοκομείο, είχαμε μειώσει στο 50%, 53%, αν θυμάστε, το έλλειμμα, χρήση του 2011. Τώρα το μηδενίσαμε, όχι μόνο το μηδενίσαμε, αλλά αν ήμασταν επιχείρηση, θα είχαμε και κέρδη. Τα κέρδη είναι, το πλεόνασμα δηλαδή, είναι βεβαίω μικρό, ταπεινό, αλλά δεν πλέον μπαίνει μέσα αυτό το μαγαζί. Α το πούμε έτσι λαϊκά. Αυτή η επιχείρηση δεν μπαίνει μέσα με βάση τη διαχείριση που κάναμε ως διοίκηση και εννοείται και το ψυχιατρίο και το νοσοκομείο τώρα μαζί και έχουμε κέρδη, θα είχαμε κέρδη, αν είμαστε επιχείρηση, 2.500 ευρώ περίπου. Το ακριβές ποσό, γράψτε το αυτό γιατί μην γράψετε άλλα, είναι 2.572,61 ευρώ. Μαζί τα δύο νοσοκομεία είναι 12 ευρώ. 17 και 17 λεπτά. Δηλαδή, τόσα εισπράξαμε και τόσα εξοδέψαμε, αλλά εισπράξαμε και 2.572 ευρώ παραπάνω. Παράλληλα, ο διοικητή υπογράμισε πω το Γενικό Νοσοκομείο ανήκει στα καλά νοσοκομεία τη χώρα λόγω τη σωστή οικονομική διαχείριση. Αυτή η εικόνα, και να κλείσω τα, θέματα, τα γενικά θέματα του ισολογισμού, ότι αυτή η κατάσταση και από την πλευρά τη οικονομική διαχείριση μα φέρνει στις πρώτες θέσεις στα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Δεν θα βρείτε εύκολα ισολογισμό που να έχει πλεόνασμα. Αν τα νοσοκομεία σήμερα ω νομικά πρόσωπα είναι 88, παλιά ήταν 140, αλλά με τις συγχωνεύσεις τα όπου ήταν δύο έγινε ένα, τέλος πάντων σήμερα είναι 88 νοσοκομεία, Μα κατατάσσει σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τη χώρα από άποψη και οικονομική διαχείριση. Λόγω τη μεγάλη ευαισθητοποίηση και βοήθεια των πολιτών που ενισχύουν το κοινωνικό φαρμακείο, ο κύριος Φαρμάκη έκανε τι εξή ανακοινώσει. Έχουμε ήδη μια κάνει προφορική συμφωνία ότι θα υποστηρίξουμε πλήρω του γιατρού του κόσμου με τα φάρμακα αυτά, γιατί είναι και πάρα πολλά πλέον και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να έχουν φάρμακα θα δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος εκεί στους γιατρούς του κόσμου άρα πιάνει πιο γιατί αν τα κρατήσουμε εμείς θα μας μείνουν και σε εμά. είναι τόσα πολλά που όποιος και να έρθει να πάρει φάρμακα δεν θα φτάσει ή θα περισσέψουν και θα λήξουν και λοιπά ε, σημαντικό θέμα και το άλλο είναι ότι θα συνεργαστούμε με την ομάδα εθελοντικής δράσης πιερίας ήδη κάναμε και εκεί μια προφορική συμφωνία να φτιάξουμε κοινωνικό φαρμακείο και στην πόλη, ενώ αυτό είναι τώρα στο νοσοκομείο, για να εξυπηρετούμε και τον κόσμο, τον οποίο επίση θα κινητοποιήσει και η εθνική Ομάδα Δράση. Ε, δεν έχουμε βρει ακόμα τη φόρμουλα, γιατί δεν συνδεθήκαμε, απλώ συμφωνήσαμε, αυτό είναι είδηση και αυτό να το πείτε, να το γράψετε, ότι θα επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλο το κοινωνικό φαρμακείο και πρέπει αυτό να αποδοθεί στην κοινωνία με βάση του στόχου που έχουμε πει θα συνεργαστούμε και με την εθελοντική ομάδα δράση και φτιάχνοντα και κοινωνικό ιατρείο με εθελοντέ γιατρού τη πόλη και του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο ήδη οι γιατροί μου το πρότειναν αρχικά οι ίδιοι. Οι γιατροί που έχουν ένα σωματείο, είναι οργανωμένοι, έχουν το σύλλογό του. Ο κύριε Δικητά, να κάνουμε κι εμείς κάτι, διότι θέμεθα, μερικές ώρες αφού βρούμε την κατάλληλη στέγη, αυτό θα το κάνουμε μαζί με την Εθνική Μεταδράση, θα υπηρετούν ή θα βοηθούν τον κόσμο, τον ανασφάλιστο, τον ανήμπορο ε, και οι γιατροί του νοσοκομείου, οι γιατροί του ΕΣΥ, της Κατερίνης.